Ευρωεκλογές 2024 στον δρόμο προς την Κάλπη, μέρος δεύτερο. Είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ, παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους, τον Αλέξη τον Γεωργούλη, Ευρωβουλευτή και εκ νέου υποψήφιο Ευρωβουλευτή με το Πράσινο Κίνημα, την κυρία Σεραφίνα Αβραμίδου από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Πέτρο Φιλίππου από τη Νέα Αριστερά, τον κύριο Αντώνη Γουναλάκη από το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Αλέξανδρο Παπαχατζή από την Ελληνική Λύση. Όλοι οι υποψήφοι ευρωβουλευτές, το επαναλαμβάνω συνέχεια. Γεια σας κύριε Παπαχατζή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς κύριε Φανίδη, καλησπέρα στην παρέα σας και στον πατριώτη μου εκεί τον κύριο Γεωργούλη, μιας και εκλάρισα σορμόμενος είμαι και εγώ. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Λοιπόν, άρα έχουμε δύο Λαρισαίους εδώ, τέλεια. Πάω στον κύριο Φιλίππου, είχαμε μείνει. Λοιπόν, κύριε Φιλίππου, ο λόγος εσάς, στο ίδιο θέμα, προτεραιότητες. Ναι, ναι, βρισκόμαστε στις τελευταίες μέρες πριν από τις ευρωεκλογές, σε ένα κλίμα ιδιαίτερα τοξικό θα έλεγα. Πάρα πολλές φορές δεν συζητούσαμε σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο τα πραγματικά ζητούμενα που είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα μας και κυρίως πώς θα γίνει η διαχείριση από μας της όποιας αυτής πολιτικής. Τις περισσότερες φορές ήταν ανούσιες, αλλά πιθανόν ελκυστικές τηλεοπτικά αναμετρήσεις με ένα κεντρινισμό και κυρίως σταθήκαμε πολύ περισσότερο σωστά βέβαια στα θέματα τα εσωτερικά της χώρας μας που ήταν βέβαιως μια ευκαιρία να αναδειχθούμε πρώτα και απ' όλα το θέμα της ακρίβειας. Ένα πρόβλημα που ταλανίζει πλέον τους πάντες, που η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση πλέον να ελέγξει αυτή την τεράστια ακρίβεια που υπάρχει και στην καθημερινότητά μας και παντού, τόσο σε επίπεδο καθημερινότητας, όσο και σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής σκηνής. Τι εννοώ? Ακούγα το πρωί, εμείς στέλνουμε επιστολές στην Φόντερ Λάιεν, λες και η Φόντερ Λάιεν θα ήταν αυτή που θα λύσει το πρόβλημα, τη στιγμή που, ακούγα το πρωί από ένα ρεπορτάζ στην Κρήτη που υπάρχει πολύ μεγάλη παραγωγή ντομάτας, και θα αναγκαστούν βέβαια να πετάξουν τεράστιες ποσότητες. Η τιμή είναι 20 λεπτά στο χωράφι και φτάνει να είναι 1,5-2 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Και επίσης άκουσα το πρωί τι έχουν κάνει οι Κύπροι. Έδειξε τον πρόεδρο Κυπρίων Αγροτών, οι οποίοι έχουν κάνει το εξής πάρα πολύ απλό, που δεν χρειάζεται καμία Φοντερ Λάιεν, πολιτική βούληση χρειάζεται αν έχει κυβέρνηση που δεν την έχει. Αναγράφουν στο σούπερ μάρκετ την τιμή του προϊόντος που αγοράζουν από το χωράφι. Δηλαδή, η ντομάτα 20 λεπτά, γράφει ότι από το χωράφι αγοράζεται 20 λεπτά. Βάλε το κέρδος του μεσάζοντα, βάλε και το κέρδος του ή του σούπερ μάρκετ ή του καταστήματος κτλ. Και είναι 100% ελεγχόμενο. Θες να ανεβάσει τιμή, ανεβάσει, δεν θα ψωνίσει ο άλλος. Ένα τόσο απλό μέτρο για να ελέγξουμε την εσχροκέρδεια που όμως δεν το κάνουμε γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Είτε σε τέτοιο χαμηλό επίπεδο, ή ποιοι είναι οι 4 χώροι που αυτή τη στιγμή λιμένονται την οικονομία εδώ της χώρας και την εσχροκέρδεια. Είναι οι τράπεζες, είναι η ενέργεια, πετρέλαιο, καύσιμα και ηλεκτρισμός και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι τα σούπερ μάρκετ που αναφέρθηκα πιο γρήγορα. Είναι και το κράτος το ίδιο με τους έμεσους φόρους κτλ. Κερδίζει τεράστια δισεκατομμύρια χωρίς να κάνει καμία δίκαιη κατανομή. Θα πρέπει λοιπόν, αυτά έπρεπε να δει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς διαχειριζόμαστε εμείς εδώ τα κονδύλια και όχι να στέλνουμε επιστολές για λόγους εντυπωσιασμού και τίποτα άλλο. Να πω και ένα τελευταίο για το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει συζητηθεί από όλους. Τι πολιτική ακολούθηθηκε εδώ στη χώρα μας για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης που ήταν 40-45 δις, ένα τέτοιο ποσό. Τα περισσότερα κονδύλια, ακόμα και για την πράσινη μετάβαση, δόθηκαν σε πολύ λίγους ιδιώτες, σε μεγαλοεπιχειρηματίες, πάρα πολλά δις, με απευθείας αναθέσεις τα περισσότερα και ελάχιστα χρησιμοποιήθηκαν για κοινωνική πρόνοια. Και θα αναφέρω δύο παραδείγματα για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου σας. Την περασμένη εβδομάδα συναντήσαμε τον Σύλλογο Εμπόρων Αθηνών. Τεράστιο το πρόβλημα που έχουν τα μικρά καταστήματα πλέον και αντιμετωπίζουν θέμα επιβίωσης, γιατί στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα ευρωπαϊκά προγράμματα δεν μπορούν να μπουν οι μικροί να χρηματοδοτηθούν. Στις τράπεζες είναι κλειστή η κουρνή. Η αγορά λιμένεται πλέον από τα μεγάλα funds, από τους μεγάλους ομίλους εταιριών που έχουν μπει εδώ και βεβαίως από το παρεμπόριο που ανθεί.
Και λένε αυτοί οι άνθρωποι, ποιος θα μας στηρίξει και εμάς, τουλάχιστον να έχουμε κάποια στήριξη για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, στα τόσα ευρωπαϊκά προγράμματα που έρχονται ενίσχυσης που είμαστε ανύπαρκτοι. Μια θέση που λέμε ως Νέα Αριστερά, ότι στεκόμαστε δίπλα στους μικρομεσαίους, στους μικρούς επιχειρηματίες, που αποτελούν και σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και ένα δεύτερο που έχει να κάνει με το κοινωνικό κράτος. Διαβάζουμε από το Ταμείο Στήριξης για την Πορτογαλία, προγραμμάτισαν γύρω στις 35.000 κλίνες, τις λένε, αλλά μπορεί μάλλον είναι σπίτια και για φοιτητές και για τις ευάλωτες οικογένειες, ακριβώς για να στηριχθεί ένα κοινωνικό κράτος και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και οι φοιτητές. Εδώ ξέρετε πόσα δόθηκαν από το Ταμείο Στήριξης. Γύρω 100 με 120 κλίνες. Εδώ λοιπόν κρίνεις μια πολιτική. Την νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που αυτήν πρεσβεύει είτε στα θέματα της εσχροκέρδειας, είτε στα θέματα της διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, είτε στα θέματα του κοινωνικού κράτους και αντιπροτείνει στη δική σου την αριστερή την έντιμη διαχείριση πώς ακριβώς τα κονδύλια και πώς ακριβώς η εσχροκέρδεια μπορεί να χτυπηθεί. Που είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, απλά δεν υπάρχει πολιτική βούληση, πιθανόν γιατί είναι η ανάσα της Νέας Δημοκρατίας, αναπνέει από αυτό το πράγμα, την εσχροκέρδη αυτή τη μεγάλη που υπάρχει και από αυτήν την τεράστια κερδοσκοπία, είναι μέρος της δικής της πολιτικής. Όλα αυτά νομίζω θέλουν πάρα πολύ δουλειά και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει και μια δυνατή φωνή της Νέας Αριστεράς, αναδεικνύοντας και διεκδικώντας αυτά τα θέματα, μπορούμε πραγματικά να πετύχουμε αλλαγές προς όφελος της κοινωνίας. Λοιπόν, κύριε Γεωργούλη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ως πράσινο κίνημα φαντάζομαι ότι προτεραιότητά σας θα είναι η πράσινη ανάπτυξη και οτιδήποτε, ξέρω εγώ, είναι πράσινο, για παράδειγμα. Όμως, ξέρετε, αυτό το θέμα της οικολογίας το έχουν και τα υπόλοιπα κόμματα ενταγμένο είτε στο πρόγραμμά τους, σαν υποενότητα, σαν ενότητα ολόκληρη, είτε δίνοντας έμφαση. Δεν θέλω να αναφέρω άλλα κόμματα που λείπουν, επειδή έχω φιλοξενήσει και άλλα μικρά κόμματα. Δίνουν και αυτή η έμφαση, λέγοντας ότι εμείς είμαστε οι μόνοι που διαφερόμαστε για το περιβάλλον κτλ. Εδώ λοιπόν έχετε ανταγωνιστές. Άρα, εσάς η ατζέντα σας είναι αποκλειστικά πράσινη, ή έχει και άλλα ζητήματα μέσα τα οποία θα θέλαμε να τα ακούσουμε? Καταρχάς θέλω να πω ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή, γιατί αυτή η ερώτηση ουσιαστικά είναι και το βασικό διακύβευμα τι σημαίνει πράσινο και τι είναι πράσινος χώρος και πράσινη ιδεολογία. Να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν μιλάμε για πράσινη μετάβαση, για πράσινο χώρο ή για πράσινο κίνημα, δεν αφορά μόνο τον πλανήτη ως χλωρίδη πανίδα. Αφορά και την κοινωνία, δηλαδή αφορά και τον άνθρωπο που είναι και αυτός μέρος αυτού του οικοσυστήματος. Άρα μιλάμε και για την κοινωνία, για τις ποσοστώσεις που έχει μεταξύ ανδρών και γυναικών, για τη συμπερίληψη που έχει, για το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων και πάει λέγοντας. Συζητάμε και με τώρα αυτή τη στιγμή ότι μεταξύ των κυβερνήσεων, που λέμε ότι κάθε των κυβερνήσεων, των κομμάτων, συγγνώμη, ότι κάθε κόμμα έχει και αυτό έναν πυλώνα όπου αυτό είναι η πράσινη μετάβαση, αυτός είναι ο πράσινος χώρος. Εκεί υπάρχει και μεγάλη παρεξήγηση, γιατί εάν, όπως λέμε τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, στο Ταμείο Ανάκαμψης, το 37% θα πάει στην πράσινη μετάβαση. Εάν υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία είναι στο δεξιό κομμάτι, αυτό που θα κοιτάξει είναι αυτά τα χρήματα που είναι πάρα πολλά για τη χώρα μας. Θα κοιτάξει αυτά τα χρήματα να τα επενδύσει σε πράγματα τα οποία θα τονώσουν την οικονομία, θα δημιουργήσει πιο ισχυρές εταιρείες, να τραβήξουν την οικονομία ψηλά και να ευημερεί, σαν να λέμε, το κράτος μέσω αυτής της πολιτικής, της δεξιάς, ας πούμε, πολιτικής για την κοινωνία. Εάν είναι μια αριστερή κυβέρνηση, θα πάρει αυτά τα χρήματα και θα τα επενδύσει με ένα πιο κοινωνικό πρόσημο, ώστε να απαλύνει τις χαμηλές βάτες των κοινωνιών, που εκεί δέχεται το μεγαλύτερο βάρος όλης αυτής της ακρίβειας, αυτής της κρίσης, που πότε λέμε να βγούμε από αυτή την κρίση ως κράτος. Και δεν ακούστηκε πουθενά τι σημαίνει η πράσινη μετάβαση, που σημαίνει ότι γιατί η πράσινη μετάβαση έχει τόσο πολλά χρήματα στις προτεραιότητές της. Άρα εδώ τι συνειδητοποιούμε? Ότι εάν ένα κίνημα δεν έχει βάλει ως προτεραιότητα αυτό που είναι και το μέλλον της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, γι' αυτό αφιερώνεται σχεδόν το 40% πάνω σε αυτό. Αν δεν βάλει σαν προτεραιότητά της την πράσινη συνείδηση,
την πράσινη ιδεολογία σημαίνει ότι κάπου χάνουμε και μένουμε λίγο πίσω, που δεν θα έλεγα λίγο, θα έλεγα πολύ περισσότερο, μένουμε πίσω από τις εξελίξεις της Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη πληρώνει για να πάμε μαζί τους. Αυτά τα χρήματα που μοιράζονται στα κράτη-μέλη είναι για να δημιουργήσει συνοχή. Δεν είναι σαν tips ή επειδή εσύ χρειάζεσαι βοήθεια να σου δώσω κάτι παραπάνω. Είναι γιατί χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα επίπεδο στο οποίο όλοι να βρισκόμαστε εκεί μέσα. Και αυτό το επίπεδο αυτή τη στιγμή σηματοδοτείται και βάφεται ουσιαστικά με την πράσινη μετάβαση. Άρα, αν δεν το βάλουμε προτεραιότητα, αν δεν το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, όπως κάνει το πράσινο κίνημα, να το βάλει ως προτεραιότητα, θα μείνουμε πίσω. Δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε φυσικά ρεαλιστές, ότι το πράσινο κίνημα είναι έτοιμο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και να αποχωρήσει. Ζητάμε όμως να ακουστούμε, ζητάμε να μπει αυτός ο χώρος, να εδραιωθεί αυτός ο χώρος, να μπει αυτός ο βασικός σπόρος που σε όλα τα κράτη της Ευρώπης σχεδόν υπάρχει σε πολύ ισχυρό επίπεδο, ώστε να μπορέσουμε αυτά τα χρήματα να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα δώσουμε υπέρ του κράτους. Τις οικονομίες μας, υπέρ των πολιτών μας. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολλά πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν ήδη ψηφιστεί, όπως είναι ο κρατώτατος μισθός, που δεν έχει φτάσει στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε για το αν θα βάλουμε κατώτατο μισθό στην Ευρώπη. Συζητάμε για το αν θα το υιοθετήσουμε εμείς από την Ευρώπη. Άρα σημαίνει ότι χάθηκε κάπως η πληροφορία από αυτά που έχει κάνει η Ευρώπη για μας, δεν έχουν έρθει στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει λίγο να κοιτάξουμε περισσότερο τι κάνει η Ευρώπη για μας, για να δούμε τι κάνουμε και εμείς. Ωραία. Για το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου έχει ψηφίσει κατηγορηματικά εναντίον αυτής της διαχείρισης που έχει κάνει η χώρα μας στον τόπο της. Αυτό δεν το έχουμε λάβει σοβαρά υπόψη. Είχε έρθει ολόκληρη η Επιτροπή για να εξετάσει θέματα όσον αφορά τις παρακολουθήσεις και τα λοιπά με την ΠΕΓΚΑ, Επιτροπή, και εμείς σας κλείσαμε την πόρτα. Αυτό είναι μια μεγάλη προσβολή από το δικό μας, από τη δικιά μας την πλευρά απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά της γυρίσαμε την πλάτη. Ωραία, να. Ήρθε να διαβουλευτεί, να μιλήσει, να εξετάσει και εμείς της κλείσαμε την πλάτη. Μάλιστα, να ολοκληρώσετε για να. Διακύβευμα αυτή τη στιγμή. Ακούσουμε και τους υπόλοιπους. Συγγνώμη, είναι τόσο πολλά που έρχονται. Είναι πολλά, αλλά ξέρετε, μια ώρα έχουμε όλοι μαζί. Ναι, και ζητώ συγγνώμη. Όχι, όχι, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Συνυποψηφίους. Απλώς να κλείσω με αυτό, ότι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή στις εκλογές, πέραν από τη συμμετοχή που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτή τη στιγμή συζητάμε για ποσοστά κάτω από το 50%, είναι να θέσουμε, να βάλουμε ανθρώπους στις θέσεις αυτές που πάνε στην Ευρώπη να εκπροσωπήσουν το σύνολο της χώρας. Όχι την αριστερά, όχι τη δεξιά, όχι κάποια συγκεκριμένη. Δουλέψουν πρόσωπα και όχι κόμματα, λέτε. Πρόσωπα και όχι κόμματα, αυτό λέτε. Πρόσωπα όμως που αγκαλιάζουν το σύνολο της χώρας και όχι μικροπολιτικές. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή όμως μιλήσαμε πάρα πολύ για σχετικά θέματα με την εξειδίκευση του κυρίου Αλέξανδρου Παπαχατζή, ο οποίος να πω ότι είναι ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κύριε καθηγητά, ακούσατε πράγματα που έχουν σχέση με το αντικείμενό σας, αλλά εγώ θέλω να μας πείτε για τις θέσεις του κόμματος Ελληνικής Λύσης εν ώψη των ευρωεκλογών και βεβαίως να επιλέξετε εσείς κάποιους τομείς, δεν μπορούμε να τους αναπτύξουμε όλους, κάποιους τομείς που θα δώσετε εσείς προτεραιότητα εφόσον εκλεγείτε ευρωβουλευτής. Την πράσινη ανάπτυξη, κύριε Φανίδη, τη βλέπετε ακριβώς πίσω μου. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα LIFE, το οποίο είναι το κύριο πρόγραμμα για το περιβάλλον. Είχα την τιμή να συντονίζω το μεγαλύτερο πρόγραμμα LIFE στην Ελλάδα που αφορούσε γεωθερμικά θερμοκήπια, μειωμένη χρήση νερού, χωρίς μεγάλο αποτύπωμα άνθρακο στο περιβάλλον και μάλιστα με μεγαλύτερη παραγωγή και χωρίς να επιβαρύνουμε όλους τους συντελεστές. Πολλά ακούγονται για πράσινη ανάπτυξη, αλλά κανένας δεν ισοσταθμίζει, δεν ζυγίζει τις επιδράσεις τις οποίες έχει η πράσινη ανάπτυξη στους γεωργούς μας και στους καταναλωτές μας, γιατί ξέρετε ότι όταν το κόστος των προϊόντων τα οποία παράγονται είναι ακριβά, επιβαρύνουν άμεσα τους καταναλωτές.
Οι Έλληνες αγρότες και οι Ευρωπαίοι αγρότες δεν προστατεύονται, ξέρετε, από τις εισαγωγές, τις αθρώες εισαγωγές από τρίτες χώρες, όπου εκεί τα πράγματα είναι εντελώς ανεξέλεκτα. Εισάγουμε από Τουρκία, από Σκόπια, από Ουκρανία, από Βόρεια Αφρική, από Καναδά, από Λατινική Αμερική, προϊόντα όπου στις χώρες τους χρησιμοποιούν όλα τα φυτοφάρμακα τα οποία απαγορεύονται εδώ. Και δεν λέω να κάνουμε το ίδιο, να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα επιβαρυντικά φυτοφάρμακα. Απλά θα πρέπει να γίνει επί ίσης όρης οι εισαγωγές αυτών των προϊόντων. Το άσχημο είναι ότι η επιστημιστική επάρκεια δεν υπάρχει πλέον στην Ευρώπη και δεν υπάρχει και στη χώρα μας, κυρίως στη χώρα μας, που είχε την επάρκεια από το 1955 σε αλεύρι και σε σιτηρά. Και μιας και αναφέρθηκε το περιβάλλον και η πράσινη ανάπτυξη, το κίνδυνο που υπάρχει με την οικοκτονία. Είναι ένας όρος ο οποίος πάει να περάσει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αφορά αυτούς τους οποίους προσπαθούν να επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ήδη πριν 1,5 χρόνο η κυβέρνηση της Ολλανδίας προσπάθησε να κλείσει 2.000 φάρμες εκτροφής βοηδών και έπεσε η κυβέρνηση. Είναι με τη νέα τάξη πραγμάτων, προσπαθούν να περάσουν τέτοιες εντός εισαγωγικών φιλικές καλλιέργειες και συμπεριφορές και να τρώμε τεχνητό κρέας, δηλαδή να τρώμε κρέας το οποίο θα παράγεται από τρισδιάστατους εκτυπωτές μέσα στο εργαστήριο, δίνοντας αίμα, λίπος και πλάσμα, θα παράγουμε τεχνητό κρέας και όχι από τις φάρμες, όχι από την ελεύθερη κτηνοτροφία την οποία ξέρουμε και έχουμε βγάλει τόσα από προϊόντα ελληνικά. Και με όλα αυτά θα προσπαθούν οι πολυεθνικές εταιρείες να ελέγξουν τα τρόφιμά μας και την παραγωγή εις βάρος των αγροτών, τους οποίους προσπαθούν να εξαφανίσουν και να εκμηδενίσουν. Η νέα ΚΑΠ, η νέα κοινή αγροτική πολιτική, την οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνέθεσε και κατέθεσε και την εγκρίνανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια κακή αντιγραφή ΚΑΠ άλλων χωρών, στρατηγικών σχεδίων άλλων χωρών, μας οδηγεί και επιδοτεί τους αγρότες μας στο να μην παράγουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα άτομα τα οποία θα πρέπει να πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο, θα πρέπει να είναι λίγο πολύ τεχνοκράτες. Θα πρέπει να ξέρουν, μιας και συμμετέχουν και σε επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου, νομοθετικές επιτροπές, και μιας και το 80 περίπου της 100 της νομολογίας του ελληνικού κράτους έρχεται με ενδείξεις και υποδείξεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι αυτοί οι οποίοι θα μας εκπροσωπήσουν στο Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να είναι λίγο πολύ τεχνοκράτες και να έχουν επίγνωση το τι ψηφίζουν ή ακόμη και το τι καταψηφίζουν. Και κλείνω με αυτό, να δώσω και μια εύθυμη χρειά, να ξέρει ο Έλληνας ψηφοφόρος ότι στις εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο δεν ψηφίζουμε για την Eurovision. Ψηφίζουμε για κάτι πολύ πολύ σοβαρότερο. Ψηφίζουμε για το μέλλον μας και για την τσέπη μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαχατζή. Λοιπόν, να πω στην κυρία Αβραμίδου. Κύριε Αβραμίδου, εντάξει, λογικό είναι τα βέλη των όλων των κομμάτων να στρέφονται εναντίον της κυβερνώσεως παράταξης στη χώρα της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσατε ότι για πάρα πολλά πράγματα φταίτε εσείς όχι προσωπικά, έτσι, η παράταξη που εκπροσωπείτε. Επειδή όμως πάρα πολύ χρόνο δεν έχουμε συνολικά, θα σας αφήσω ένα λεπτό, ενάμιση, να μας πείτε αυτό που θα θέλατε εσείς να περάσετε ως μήνυμα στους τηλεθέατες. Το ίδιο θα κάνω με όλους δηλαδή. Και ο καθένας εκεί μπορεί να πει αυτό που ξέχασε να αναφέρει πριν, κάτι παραπάνω από όσα έχει πει. Παρακαλώ. Εντάξει, είναι λογικό η κυβερνώσα παράταξη να δέχεται τα βέλη. Απλώς να πω και εγώ, να αναφερθώ και εγώ λίγο στο Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή όλοι το ανέφεραν, ότι το χρησιμοποιεί η κυβέρνηση μόνο για τους λίγους και για τους
ολιγάρχες κτλ. Μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν γίνει πάρα πολλά προγράμματα. Πάρα πολλά προγράμματα και για την υγεία, έχουν γίνει προγράμματα και για το πρόγραμμα «Το σπίτι μου», που είναι για την, βρίσκουν κατοικία, να μπορούν να αγοράσουν κατοικία οι νέοι, και για την παιδεία. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει όλα τα εργαλεία που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωκοινοβούλιο να τα χρησιμοποιήσει για το καλό της πατρίδας μας. Και γιατί μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη μόνο καλό μπορεί να κάνει και για την δική μας χώρα. Κύριε Κονταλάκη, εσείς. Κοιτάξτε να δείτε, το ευρωπαϊκό πρόταγμα των ευρωπαϊκών εκλογών συγκρούονται πραγματικά δύο κόσμοι. Από τη μια έχουμε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που εκπροσωπείται στην Ελλάδα, τη Νέα Δημοκρατία, ναι, που υλοποιεί πολιτικές λιτότητας, φτωχοποίησης, ιδιωτικοποίησης, επίθεσης στα δημόσια αγαθά, υγεία, ιδιωτικοποίηση, νομιμοποιούν το φακελάκι στα απογευματινά ιατρία, δημόσια παιδεία, ιδιωτικοποίηση, αποκόπτουν πόρους από τα δημόσια αγαθά και επιβαρύνουν τους, για να ελαφρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό όλων των οικογενειών. Μην μου το απλώσετε τώρα, κύριε Κονταλάκη, δεν έχω πολύ χρόνο. Αυτή τη στιγμή αυτά τα ζητήματα είναι κέρια να αντιμετωπιστούν. Σε αυτό χρειάζεται μία άλλη προοδευτική πολιτική και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αποτελεί τη γέφυρα τόσο με τους πράσινους όσο και με τους ευρωσοσιαλιστές, διότι χρειαζόμαστε τις κοινωνικές και πολιτικές πλειοψηφίες ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της εποχής σε οικονομικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, σε θεσμικό επίπεδο. Σε 9 Ιουνίου, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθούν αυτές οι προοδευτικές δυνάμεις απέναντι τόσο στις δυνάμεις της λιτότητας όσο και στις δυνάμεις της ακροδεξιάς, όπου πραγματικά προσπαθούν να επιτεθούν στα δικαιώματα, να επιτεθούν σε κεκτημένα δεκαετιών ή και αιώνων. Απέναντι λοιπόν στον μεσαίωνα που κάποιοι θέλουν ή στον εργασιακό μεσαίωνα που κάποιοι απελευθερώνουν ωράρια εργασίας και μιλάμε για 13 ώρες εργασίας μέσα στην ημέρα, εμείς θέλουμε να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή στο σήμερα, διεκδικούμε καλύτερη ζωή και διεκδικούμε να έχουμε προοπτική να μπορούμε στον τόπο μας να αναπτυχθούμε και να προσεγγίσουμε και να ξεπεράσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε βιωτικό επίπεδο. Κύριε Πέτρο Φιλίππου. Ναι, με δύο κουβέντες. Η Νέα Αριστερά αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα προασπίζεται την αξιοπρέπεια αλλά και τη διαδρομή και της αριστεράς και της προσωπικής του καθενός μας που έχουμε όλη μια πορεία. Στηρίζει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και είναι δίπλα τους με κοινωνικά προγράμματα και αυτό που μιλήσαμε και πιο νωρίς, πώς θα γίνει η διανομή των όποιων προγραμμάτων οικονομικών ενισχύσεων έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί σήμερα αυτό που έχει ακολουθηθεί στη Νέα Δημοκρατία είναι η πλήρης φιλελεύθερη πολιτική που στρέφει κάποιο κόσμο προς τα ακροδεξιά ακριβώς γιατί δεν βρίσκει άλλη διέξοδο. Και νομίζω ότι όλο το δημοκρατικό τόξο, όλα τα δημοκρατικά κόμματα θα πρέπει να καθίσουμε αμέσως μετά τις εκλογές να συζητήσουμε για το πώς θα διαμορφώσουμε μια τέτοια πολιτική ενιαία που θα σταθεί απέναντι στο ανεξέλεκτο της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ για το σύντομο έτσι του χρόνου. Κύριε Παπαχατζή, ο λόγος εσάς. Θα ήθελα λίγο να αναφερθώ σε αυτή την καραμέλα, σε αυτόν τον μύθο του Ταμείου Ανάκαμψης. Ναι, μην μου το απλώσετε κι εσείς. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Παπαχατζή. Ναι, αναφερθείτε βεβαίως. Δύο-τρία νούμερα. Ναι. Τα 45 δισεκατομμύρια, όπου το 97% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μας, το 97% αποτελεί των επιχειρήσεων, είναι η ραχοκοκαλιά της χώρας μας. Και όμως από όλα αυτά, τα 3 δις τα οποία μέχρι στιγμής έχουν απορροφηθεί μόνο, από τα οποία μόνο 7 επιχειρήσεις μικρομεσαίες. Το είπα πιο πριν, κύριε Παπαχατζή, που δεν είσαι στη συζήτηση. Δεν ήμουν πριν. Στο πρώτο μέρος. Το 0,4%. Επομένως, τώρα για να συνοψίζω, σίγουρα θα χρειάζεται να γίνει επαναδιαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ για να μπορέσουν οι αγρότες μας να επιχορηγηθούν, να παράγουν σύμφωνα με την πράσινη ανάπτυξη, να έχουμε φθηνά προϊόντα τα οποία θα είναι ανταγωνιστικά και προσιτά στους καταναλωτές. Και θέλω να κλείσω λέγοντας ότι επιτέλους μαζί μπορούμε να κερδίσουμε ξανά για την Ελλάδα το ευρωπαϊκό σεβασμό που της αξίζει με την ελληνική λύση, Κυριάκος Βελόπουλος.
Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ. Θα μπορούσα να κάνω και εγώ ένα χαιρετισμό. Βεβαίως, βεβαίως. Λίγο για τους τεχνοκράτες που ακούσαμε. Βεβαίως, βεβαίως. Θέλω να σας πω ότι από τη δικιά μου εμπειρία ως ευρωβουλευτής, μας δίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 4 θέσεις για να μπορέσουμε να προσλάβουμε όσον αφορά για experts, για ειδικούς πάνω στα θέματα και στους φακέλους στους οποίους παίρνουμε στα χαρτοφυλάκια. Αν κάποιος είναι τεχνοκράτης και αυτό είναι το επιχείρημα για να γίνει ευρωβουλευτής, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει μόνο ένα χαρτοφυλάκιο πάνω στην ειδικότητά του. Συν τις ειδικότητες που μπορεί να πάρει ένας ευρωβουλευτής. Οι τεχνοκράτες ανήκουν στην Επιτροπή γιατί εκεί συντάσσονται τα κείμενα. Οι υπόλοιποι ελέγχουμε οι ευρωβουλευτές. Δηλαδή, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε καινούργια πράγματα, καινούργιους ορίζοντες, πρέπει να κοιτάξουμε στην Επιτροπή. Η Επιτροπή, η Κομισιόν είναι αυτή που δημιουργεί τα κείμενα και εμείς τα ελέγχουμε. Άρα, θα πρέπει να ψηφίσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι έντιμοι, οι οποίοι αφού κράζονται το σύνολο του λαού και δεν έχουν τον εγωισμό να εκπροσωπήσουν τους ανθρώπους που τους ψηφίσανε. Πρέπει να υπερασπιστούμε και τους ανθρώπους που μας ψηφίσανε και τους ανθρώπους που δεν μας ψηφίσανε, ακόμα και τους ανθρώπους που μας πολεμήσανε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας, κύριε Γεωργούλη. Νομίζω ότι με τους δολοματικούς ψήφους, κύριε Φανίδη, που χρησιμοποιούμε τηλεπερσόνες, ροζ σκηνοθέτης και τα λοιπά, είναι σάφη πλέον. Θα πρέπει ο ψηφοφόρος να είναι πιο... Η ειδικότητά σας δεν σας δίνει το δικαίωμα να ξέρετε και να ξεχωρίζετε τις προσωπικότητες. Εντάξει, ο κόσμος θα κρίνει και πιστεύω ότι ακριβώς αυτό, και ακριβώς το κάθε κόμμα κρίνει με αυτούς που έχει υποψήφιος και αν βρίσκεται σε πανικό προσπαθώντας να εκμεύσει ψήφους από αναγνωρισιμότητες. Το μόνο κόμμα πάντως που δεν όρισε η Νέα Δημοκρατία. Το μόνο κόμμα που δεν όρισε από τα πάνω και άφησε τα μέλη και τους φίλους. Τα μέλη και τους φίλους δεν έχω άλλο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ριζοσπαστικό. Και με ποιο τρόπο εκλέφθηκαν ως εκλέφθηκαν. Με τα μέλη και τους φίλους. Αυτοί που είχαν αναγνωρισιμότητα. Όχι, όχι. Πρέπει το κόμμα και ο επικεφαλής να έχει και το δικαίωμα να επιλέγει πραγματικά αυτό. Αυτό είναι συγκεντρωτικό μοντέλο που εκπροσωπείτε εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεωργούλη, κυρία Αβραμίδου, κύριε Φιλίππου, κύριε Γουναλάκη και κύριε Παπαχατζή. Καλό βράδυ σε όλους φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι άλλη μια εκπομπή του Alert για την Ευρωπαϊκή, τις εκλογές, ευρωεκλογές, είχε ενδιαφέρον. Ακούστηκαν όλες οι απόψεις, τα συμπεράσματα δικά σας. Καλό βράδυ.